Προς όλους τους φίλους στην κοινότητα του Metal από την Ελλάδα, επειδή με ρωτάνε πώς είσαι, τι κάνεις και τα λοιπά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Βασικά, το κανάλι αυτό είναι φτιαγμένο για το Metal, δεν είναι φτιαγμένο για τα θέματα της πολιτικής και της ιστορίας και όλων των δεδομένων που γίνονται σήμερα πια και των γεγονότων που γίνονται στο Ισραήλ. Έχω το άλλο κανάλι που αναφέρομαι γενικά επάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Εδώ δεν θα αναφερθώ σε αυτό, να πω ότι εγώ και η οικογένειά μου είμαστε, δόξα τω Θεώ, όσο γίνεται καλά. Είμαστε βέβαια στο σπίτι μας, εγκλωβισμένοι, όπως οι περισσότεροι Ισραηλοί πολίτες. Δεν βγαίνουμε πια από τα σπίτια μας, όπως την εποχή του κορονοϊού. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Περνάμε ίσως την πιο δύσκολη στιγμή που πέρασε ο εβραϊκός λαός από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, είναι κάτι τόσο πολύ το δύσκολο για όλους μας. Αν είμαστε σίγουροι με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ένα απλό παράδειγμα, από την στιγμή που έγινα Metalhead, από τη στιγμή που έγινα Μεταλλάς, δεν πέρασε ούτε μια ημέρα που να μην ακούσω Metal. Ούτε μια ημέρα, σας το λέω ειλικρινά. Από το πρωί που σηκώνομαι το πρωί, την ώρα που πάω να παίξω στο βράδυ, που κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο, με το λεωφορείο, στον δρόμο, περπατάω, παντού ακούω Metal. Είναι η πρώτη εβδομάδα της ζωής μου, 10 μέρες πια της ζωής μου, που δεν έχω ακούσει Metal ούτε για μία μέρα. Εντάξει, βέβαια, εκτός από τις αργίες του Σαββάτου και των γιορτών που δεν ακούω έτσι και αλλιώς εξαιτίας των θρησκευτικών λόγων, επειδή δεν ακούμε γενικά, δεν χρησιμοποιούμε συσκευές ηλεκτρονικές και δεν ακούω μουσική, αλλά γενικότερα κάθε μέρα της ζωής μου, εκτός των γιορτών και εκτός των αργίων του Σαββάτου, άκουγα μουσική. Συνεχώς. Είναι η πρώτη λοιπόν εβδομάδα που δεν άκουσα καθόλου μουσική. Και αυτό φανερώνει πόσο δύσκολη η κατάσταση είναι για εμένα προσωπικά, για τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, για όλους μας, σαν λαός, σαν εβραϊκός λαός και σαν Ισραηλινοί. Έτσι κι αλλιώς, εμείς πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε, θα δώσουμε αυτή τη μάχη επιβίωσης που ζούμε τώρα, γιατί για μας είναι μάχη και πόλεμος επιβίωσης, του λαού μας, των οικογένειών μας, των παιδιών μας, είτε έτσι κι αλλιώς. Και ελπίζω στο τέλος το Metal θα ενώσει την ανθρωπότητα, είναι ένας από τους σκοπούς που το Metal και η μουσική γενικότερα θα βοηθήσει επίσης στο να ενωθεί η ανθρωπότητα από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ. Τουλάχιστον είμαστε όσο γίνεται safe, stay Metal και stay heavy.